το αγαπημένο φθινοπορεινό φρούτο το μήλο βρέθηκε στο επίκεντρο της γιορτής μήλου που διοργανώθηκε από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αμυγδαλεώνα στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα με βάση το μήλο και να απολαύσουν διάφορες δράσεις. Έχουμε καθιερώσει πλέον τα τελευταία 6 και περισσότερα χρόνια. Είχαμε μία μικρή παρένθεση με τον κορονοϊό που δεν κάναμε εκείνη τη χρονιά τη γιορτή του Μήλου. Αλλά εδώ και 6 συνεχόμενα χρόνια κάνουμε τη γιορτή Μήλου. Ήδη έχουν έρθει πολλές διαφορετικές μηλόπιτες. Υπάρχει μια κριτική επιτροπή από 3 ζαχαροπλάστες της πόλης, οι οποίες θα κρίνουν το αποτέλεσμα για την γεύση, το βαθμό δυσκολίας και την εμφάνιση. Καταρχήν το Μήλο πρέπει να το καταναλώνουμε με τη φλόγα. Γιατί εκεί βρίσκονται 6 φορές περισσότερο για δεξιδοτικές ουσίες σε σχέση με τη σάρκα του. Βρίσκεται το ίμιση της βιταμίνη C. Βρίσκονται μεγάλες ποσότητες ασβεστίου. Γιατί το λες αυτό? Όχι, το βλέπω. Το βλέπω, το κατάλαβες και δεν μου λες τίποτα. Το κατάλαβες, το ξέρω. Τι να καταλάβω. Άρα δεν σαπουνίζουμε, χρησιμοποιούμε το ψίδι που νομίζω αυτό το κάνουμε και είναι πρακτικό και πάει από πάνω προς πάνω γιατί κρατούμε και τις παραδόσεις εμείς. Γιατί όπως θα δείτε σε λίγο, πάμε σε έναν τρόπο άλλου συντήρηση. Θα πάμε μετά από λίγο από εκεί για να δούμε για το χωσάφι, αν έχετε ακούσει. Είστε νεότατοι. Λίγα πράγματα θα σας πω για τη συντήρηση του μήλου. Γιατί τα μήλα βρίσκονται σε επάρκεια όλο τον χρόνο. Οι παραγωγοί εδώ ξέρουν πολύ καλά πώς θα συντηρούν με το σωστό τρόπο, τις σωστές συνθήκες και μπορούμε να τα προμηθευόμαστε κάθε μία-δύο εβδομάδες. Οπότε δεν χρειαζόμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα να τα συντηρήσουμε στο σπίτι μας. Θα τα συντηρήσουμε λοιπόν στο ψυγείο, στο σιρτάρι του ψυγείου και αν θέλουμε να παρατείνουμε λίγο αυτό το χρόνο, θα συσκευάσουμε τα μήλα μας σε αλουμινόχαρτα, χαρτί κουζίνας, λαβόκολα για να παρατείνουμε ελαφρώς το χρόνο τους. Οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα πώς θα τα συντηρήσουν. Ωραία.